Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και είμαι σοκαρισμένη. Φτιάχνω αυτό το βίντεο, είναι βράδυ. Δεν είχα σκοπό τώρα να φτιάξω βίντεο, αλλά μόλις είχα μια συνομιλία με ένα 17χρονο κορίτσι στα DM, στα μηνύματα στο Instagram, η οποία με σόκα. Και πιστέψτε με, δεν σοκάρουν εύκολα, γιατί είμαι ψυχολόγος για πάνω από 25 χρόνια και έχω ακούσει πάρα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τη συνομιλία όπως ακριβώς έγινε. Μου γράφει ένα κορίτσι, 17 ετών, μαθήτρια, στο Λύκειο. Θέκλα, γνωρίζω ότι έχεις κάνει ήδη πιο παλιά ένα βίντεο σχετικά με τον ρατσισμό, όμως νιώθω ότι θέλω να δω μια νεότερη εκδοχή για αυτό το θέμα από εσένα στο κανάλι σου. Τρεις τελείες. Δείτε πόσο ορθά γράφει και εκφράζεται αυτή η κοπέλα. Χρειάζομαι ένα τέτοιο βίντεο γιατί είμαι τσιγκάνα και δέχομαι μεγάλο ρατσισμό από μια γυναίκα, μητέρα, της οποίας στα σχόλια μου έχουν ρίξει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι είμαι ικανή και αξιόλογη. Αλλά σε όποιον μιλάω για αυτό το θέμα, μου λένε ότι καλά σε κάνει. Σε μια ψυχολόγο που είχα μιλήσει παλαιότερα, η οποία θεωρείται top στην πόλη που κατοικώ, μου είχε μιλήσει ηρωνικά και στην ουσία συμφωνούσε με τα λεγόμενα εκείνης της γυναίκας και μου είπε ξέρεις, τα στερεότυπα έχουν μια βάση, με σηκωμένο το φρύδι. Μα σας λέω εγώ ότι είχε και ψυχολόγους που είναι ναρκισσιστές και τσογλάνια να μ' ακούτε. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Περισσότερο με την ψυχολόγο και με τη μάνα του άλλου του παιδιού. Με την ψυχολόγο όμως πολύ περισσότερο. Είσαι άθλια, κυρία. Είσαι άχρηστη. Όταν έρχεται ένα παιδί να σου μιλήσει για το τραύμα που βίωσε και εσύ έρχεσαι και το επανατραυματοποιείς και το επαναθυματοποιείς. Και είσαι και top στην πόλη. Η κοπέλα μου έχει πει την πόλη. Δεν μου έχει πει όνομα. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω όνομα, αλλά σας λέω, εάν πάτε σε οποιονδήποτε ψυχολόγο, άντρα ή γυναίκα, ο οποίος, η οποία βρίσκουν δίκιο τους ανθρώπους που σας κάνουν bullying, nagging και εξασκούν ρατσισμό πάνω σας, σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί ναι, υπάρχουν και ψυχολόγια ψυχολόγοι και υπάρχουν και ψυχολόγοι ρατσιστές, μισογίνηδες, μίσανδρες και ούτω καθεξής. Δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος είναι ψυχολόγος, είναι και πνευματικός άνθρωπος και είναι καλλιεργημένος και αγαπάει τον άνθρωπο. Άλλο ιδιότητα, άλλο το πώς λειτουργεί κάποιος. Με τον ίδιο τρόπο που λέμε ότι δεν υπάρχει ιερή λέξη μάνα, ότι δηλαδή μία μάνα, επειδή είναι μάνα, είναι ιερή λόγω ιδιότητας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο, ένας ψυχολόγος ο οποίος φέρει τον τίτλο και την ιδιότητα του ψυχολόγου, δεν είναι απαραίτητα ανθρωπιστής και δεν είναι απαραίτητα καλός ψυχολόγος. Και το λέω και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι θα ενοχληθούν. Το λέω. Ειλικρινά, δεν βρίσκω κανέναν άνθρωπο από τον οποίο μπορώ να αντλήσω κάποια στήριξη ή έστω κατανόηση και σεβασμό στο θέμα της καταγωγής μου. Είναι κάπως σαν να μην είναι ok ο ρατσισμός, αλλά όταν πρόκειται για τσιγκάνους τότε είναι ok. Νιώθω ότι κανείς δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει και επειδή έχω δει κάποια δικά σας βίντεο είπα να σας στείλω. Τους απαντώ, αγάπη μου, ποια σου έκανε αυτό το πράγμα. Η μητέρα μιας πρώην φίλης μου, εδώ θέλω να σου πω συγχαρητήρια, που είναι πρώην φίλη σου το παιδί αυτής της μητέρας. Τι σου είπε ακριβώς, κύριε Πά. Έλεγε πίσω από την πλάτη μου στην κόρη της άσχημα πράγματα σχετικά με εμένα και την οικογένεια μου λόγω καταγωγής. Της έλεγαν ότι αν συνεχίσει να με κάνει παρέα, τότε δεν θα έχει καλό μέλλον, δεν θα μπορεί να βρει δουλειά, παρέες, σχέση κλπ. Επειδή ο κόσμος θα σχηματίσει άσχημη άποψη λόγω της φιλίας της μαζί μου. Τέτοιον κόσμο
που σχηματίζει άσχημη άποψη για μας, επειδή κάνουμε παρέα με έναν άνθρωπο που είναι Τσιγκάνος ή Ρωμά, ή με έναν άνθρωπο που είναι από την Αλβανία, ή με έναν άνθρωπο που ανήκει σε μια μειονότητα, αυτός ο κόσμος που σχηματίζει κακή άποψη για μας είναι κόσμος που θέλουμε να πάει στα ξεκουμπίδια. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Ή όπως λέμε στο κανάλι μας, ζούμε ανάμεσά τους. Ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού, της τοξικότητας και της κακίας. Γιατί ναι, και ο ρατσισμός είναι τοξικότητα, ναι είναι ναρκισισμός, ναι είναι κακία. Έλεγαν επίσης ότι δεν μπορώ να πετύχω σε τίποτα. Ότι είμαι για γέλια, ότι είμαι καταραμένη από το Θεό επειδή είμαι τσιγκάνα και επειδή ο Θεός δεν ευλόγησε τους τσιγκάνους όπως λένε. Ναι, ξέρουν τι έκανε ο Θεός και ξέρουν αν ευλόγησε όχι τους τσιγκάνους. Ρε, κάτι σούργελα που γίνονται και γονείς και μεγαλώνουν και παιδιά με αυτές τις ηλικιότητες. Άκου, ο Θεός δεν ευλόγησε τους τσιγκάνους. Έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους θρησκόληπτους ρατσιστές. Εσείς που είστε θρησκόληπτοι ρατσιστές, όσοι είστε και ακούτε αυτό το βίντεο. Στην ίδια την Αγία Γραφή λέει και γράφει ότι στην επόμενη ζωή οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Θα έχει πολύ πλάκα, θα έχει πάρα πολύ πλάκα, αν δούμε αυτά τα τυπάκια, τα θρησκευτικά ναρκισίδια, να κάθονται και να παρακολουθούν όλους όσους υποτιμούσαν μια ζωή, τους ανθρώπους με διαφορετική εθνικότητα, τους ανθρώπους με διαφορετικό προσανατολισμό, τους ανθρώπους με λιγότερα χρήματα, όσους υποτιμούσαν να βρίσκονται πρώτοι στην αγκαλιά του Θεού και αυτοί να είναι κάπου αλλού. Θυμηθείτε θρησκόληπτα ναρκισάκια την παραβολή με τον πλούσιο και φτωχό Λάζαρ. Τέλος πάντων, απολογούμε στους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο και δεν είναι θρήσκοι, που κάνω θρησκευτικές αναφορές που μπορεί να σας φανούν αχρίαστες. Αλλά εφόσον έγινε αναφορά στο Θεό που δεν ευλόγησε τους τσιγκάνους, ναι, ο Θεός είναι μόνο για τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους, για κανέναν άλλο. Επίσης λένε ότι είναι ντροπή να είναι κάποιος τσιγκάνος και ότι δεν είμαστε τίποτα το σπουδαίο και ότι δεν θα έπρεπε να γίνουμε τίποτα παραπάνω από ό,τι ήδη είμαστε. Μάλιστα, να μην εξελιχθούν οι άνθρωποι επειδή είναι τσιγκάνοι. Με θεωρούσε ντροπή για την κοινωνία και ευχήθηκε αρρώστια και φτώχεια για μένα και την οικογένεια. Ένας φθονερός άνθρωπος, η μάνα της προεκτήρης. Ένα άθλιο που κείμενε μου τσογλάνη. Επίσης είπε ότι όποιο άτομο με κάνει παρέα, δεν με κάνει επειδή όντως με θεωρεί φίλη του, αλλά από λύπηση. Και της έλεγε η μαμά της ότι κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό και θα καταλάβει ότι είναι λάθος να με κάνει παρέα, γιατί άτομα σαν και αυτά της φιλής μου, της τσιγκάνικης φιλής δηλαδή, θα έπρεπε να είναι αποκλεισμένα ό,τι και να κάνουν. Ακόμα και αν δεν ενοχλούν κανένα, ακόμα και αν είναι τίμιοι, μορφωμένοι κλπ. Και πάλι γύφτη είναι και γύφτη θα μείνουν. Αυτή είναι η γνώμη της. Να για τη γνώμη της και να για τη γνώμη της και να για τη γνώμη της. Αυτή είναι. Τώρα όσο για όλα τα άλλα που έχει πει είναι πάρα πολλά και θα ήθελα ώρες να τα πω, αλλά δεν έχει σημασία. Το κύριο μήνυμα από όλα τις τα λεγόμενα είναι ότι είμαι καταδικασμένη να είμαι κατώτερη κοινωνικά και ότι όλοι θα έπρεπε να με αποφεύγουν και να μου φέρονται μειονεκτικά. Τέλος, εκείνη η ψυχολόγος την οποία συμβουλεύτηκε για το θέμα αυτό, για να δούμε τι είπε η ψυχολόγος, μου είπε ότι καλά κάνουν και τα λένε αυτά στο παιδί τους, γιατί την αγαπούν και θέλουν να το προστατεύσουν. Ναι, εμβολιάζουν το παιδί τους με μίσος, τοξικότητα, θόνο, ρατσισμό και το κάνουν επειδή το αγαπούν και θέλουν να το προστατεύσουν. Αυτή είναι η δουλειά των γονιών και το παιδί πρέπει να το σέβεται αυτό γιατί οι γονείς είναι το παν στη ζωή. Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο χωρίς να γνωρίζετε το κανάλι μας εδώ στο YouTube, αυτή την κόκκινη καμπάνα τη βαράω όταν ακούω μαλακίες.
ψυχολόγος τώρα, αυτή και top ψυχολόγος στην πόλη σας. Δηλαδή χαίρεστε. Όσοι τη θεωρείτε top. Δεν είναι. Μπορεί να είναι top ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους. Ναι, ο Νάρκησος τον Νάρκησο θέλει να πάει ένα ψυχοθεραπευτή. Να πάει να του χαϊδέψει τα αυτιά και να του πει ναι, αυτές οι μαλακίες που λες ισχύουν και εγώ τις πιστεύω. Άκου. Άκου, ψυχολόγος. Μου είπε ότι καλά κάνουν και τα λένε αυτά στο παιδί τους γιατί το αγαπούν και θέλουν να το προστατεύσουν. Αυτή είναι η δουλειά των γονιών και το παιδί πρέπει να το σέβεται αυτό γιατί οι γονείς είναι το παν στη ζωή αυτή. Ναι, οι γονείς είναι το παν. Και η φιλία από την οποία προέρχεσαι, ξέχασε να το πει. Επίσης μου είπε ότι συμφωνεί με τα λεγόμενα των γονιών της κοπέλας, διότι το ίδιο λέει θα έκανε και εκείνη στα παιδιά της. Επειδή είπε ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω με άτομα που έχουν καλή φήμη. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι προέρχω από μια πολύ αξιοπρεπή και γλυκιά οικογένεια που καμία σχέση δεν έχει με τα στερεότυπα που ακούγονται για εμάς του Ρωμά. Και επιπλέον είπε, τι να κάνουμε, τα στερεότυπα έχουν μια βάση. Με σηκωμένο φρύδι και ένα ειρωνικό χαμόγελο σαν να δαγκωνόταν από μέσα μας. Αηδία μου προκαλεί η περιγραφή συνάντησης 17χρονης κοπέλας με ψυχολόγο. Αηδία. Προσέχετε, αν σας παίρνουν οι γονείς σας σε τέτοιους ψυχολόγους, αν πηγαίνετε σε τέτοιους ψυχολόγους, πήγετε μακριά. Ψάξτε να βρείτε ένα ψυχολόγο που να είναι πάνω απ' όλα άνθρωπο. Πάνω απ' όλα καλοήθης άνθρωπο. Είναι απαράδεκτο ένας ψυχολόγος να βλέπει κόσμο και να σπέρνει μίσος, να σπέρνει κακία στη ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι έγκλημα, εγκληματικό. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες και αν τελικά θελήσεις να κάνεις ένα βίντεο για το θέμα μου, θα ήθελα παρακαλώ να μείνω ανώνυμη και πάλι ευχαριστώ. Στην καρδιά μου μέσα μπήκε το κορίτσι αυτό. Στην καρδιά μου μέσα. Της έγραψα, σας ευχαριστώ πολύ που μου απάντησες. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για σένα, πόσο χρόνο είσαι, 17 λεπτό. Εγώ από αυτά που έγραφε θεωρούσα ότι μιλούσα μια κοπέλα 25-30 ετών. Έχει Ελληνίδες, Χριστιανές, Ορθόδοξες που στέλνουν email και είναι 30 ετών και δεν ξέρουν να γράψουν τόσο καλά όπως αυτή η κοπέλα που είναι 17 ετών και είναι με καταγωγή Ρωμά ή Τσιγκάν. Πας στο σχολείο της, λέει μου, λέει ναι. Είσαι συμμαθήτρια με την κοπέλα αυτή. Μου λέει ναι. Της λέω πώς μεγάλωσες, είχες καλά παιδικά χρόνια, σε ρωτάω για να σε περιγράψω στο βίντεο. Είχα διαβάσει αυτό που έγραψε, αλλά επειδή παρακολουθεί η κοπέλα τα βίντεο, της έκανα αυτή την ερώτηση γιατί πρόσφατα κάναμε το βίντεο για το τι είδους παιδικά χρόνια είσαι, θυμάστε, μετά από τη δημοσκόπηση που κάναμε στην Καστέλα και μετά. Μου λέει ναι, είχα καλά παιδικά χρόνια. Σε ρωτάω για να σε περιγράψω στο βίντεο, της λέω, ανώνυμα φυσικά. Εσύ αγάπη μου, βλέπεις πώς διαφέρεις σε κάτι από αυτή τη συμμαθήτρια σου με την άχρηστη μάνα. Και η ψυχολόγος είναι χαρακτήριστη, έλεγες. Μου λέει φυσικά και όχι. Όμως τα λόγια της με κάνουν να νομίζω ότι ίσως και οι υπόλοιποι άνθρωποι με βλέπουν έτσι. Μια ψυχολόγος που είναι δίθεν top στην πόλη που κατοικώ. Ρωτάω πληροφορίες, δεν μου λέει όνομα, λέω άχρηστη, άχρηστη, πολύ θύμωσες. Πολύ περισσότερο θύμωσα για την ψυχολόγο παρά για τη μάνα της συμμαθητήρας και για τη μάνα της συμμαθητήρας της. Πολύ θύμωσα της λέω, θα κάνω βίντεο, τι σχέδια έχεις για το μέλλον σου. Και μου λέει, θέλω να γίνω life coach και να ασχοληθώ με τη φιλανθρωπία και επίσης θέλω να γίνω και μεταφράστρια ή αλλιώς καθηγήτρια ξένο γλωσσό. Πολύ ωραία της λέω, σου εύχομαι ολόκαρδα να τα επιτύχεις τα σχέδια σου. Θέλεις να στείλεις μια φωτογραφία να σε δω? Δεν είμαι εγώ τι φατσέκα. Μου λέει ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό μου λέει να δω μια καλή και μου στέλνει μια φωτογραφία. Και είναι ένα κορίτσι, γλυκύτατο. Γλυκύτατο κορίτσι είναι. Πολύ όμορφα βαλμένο, καλοβαλμένο. Χωράει το κορίτσι ωραία κοσμήματα, γιατί οι γυναίκες οι Ρωμά χωράνε τέλεια κοσμήματα, έτσι λένε, στέλνια, σε όλα τα παιδί. Πολύ ωραία κοσμήματα και ένα πολύ όμορφο φόρεμα και έχει μια μεγάλη γλυκύτητα στο πρόσωπο. Και όντως φαίνεται μεγαλύτερη από την ηλικία της λόγω ωριμότητας, υποθέτω. Της λέω μια κούκλα είσαι και πολύ καλοσυνάτη. Όντως αυτό ένιωσα βλέποντας την. Μια κούκλα και πολύ καλοσυνάτη ψυχή. Ευχαριστώ πολύ. Της λέω φαίνεται στο πρόσωπο. Φτού σου κοπέλα μου.
Μην ακούς κανέναν τοξικό, δεν μας καθορίζει η καταγωγή μας. Η ελεύθερη βούληση μας καθορίζει. Όσο βλέπεις τα βίντεο μου θα ξέρεις από τι είδους οικογένεια προέρχομαι εγώ. Έλληνες, Ορθόδοξοι, Χριστιανοί, Παπάδες κλπ. Αλλά όχι καλή οικογένεια. Και δεν μεγάλωσα με καλή οικογένεια. Και δεν ντρέπομαι να το πω. Όσο και αν κάποιοι haters μπορεί να γράψουν στα σχόλια ότι κατηγορώ την οικογένεια μου, κατηγορώ ανθρώπους που με κακοποίησαν στη ζωή μου. Τους λέω, αυτοί οι γονείς για μένα, οι δικοί μου, που ανήκουν στην ελίτ, Έλληνες, άσπροι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, παπάδες, πολυμορφωμένοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για μένα είναι οι χειρότεροι. Και μου λέει, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Αλλά όταν άκουσα τη γυναίκα εκείνη και μετά στο καπάκι τη ψυχολόγο, πίστεψα πως είναι όντως αλήθεια. Επειδή οι ψυχολόγοι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, οπότε σκέφτηκα ότι ξέρει τι λέει. Καταλαβαίνετε οι ψυχολόγοι, οι άχρηστοι, πόση ζημιά κάνετε στα παιδιά. Κλείστε τα, κλείστε τα τα γραφεία. Κλείστε τα. Αν έχετε να μεταδώσετε μόνο μίσος και ρατσισμό, κλείστε τα. Πηγαίνετε να κάνετε πρώτα εσείς δουλειά με τον εαυτό σας. Πηγαίνετε να κάνετε ψυχοθεραπεία. Πηγαίνετε να ταπεινωθείτε. Πηγαίνετε να αποκτήσετε πνευματικότητα. Και όταν λέω να ταπεινωθείτε, να δείτε ότι δεν είστε on top of the world. Κανένας δεν είναι top. Κανένας. Κανένας. Όση φήμη και αν έχει, όση πελατεία και αν έχει, όσα λεφτά και αν έχει, όσους ακόλουθους και αν έχει στα social, όσους και αν έχει να του ανεβάζουν το ηθικό, κανένας δεν είναι top. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη και είναι απαράδεκτο να έρθει κοντά σου για ψυχοθεραπεία ένα παιδί 17 ετών ή ένα παιδί 20 ετών ή 30, ένα οποιοδήποτε άνθρωπος και εσύ να τον κακοποιήσει στο γραφείο σου. Δεν είσαι ψυχολόγος. Δεν είσαι καλός ψυχολόγος. Μάλλον μπορεί να έχεις την ιδέα του ψυχολόγου, αλλά δεν είσαι καλός. Μου λέει, λυπάμαι για σένα, κρίμα, πάντως χαίρομαι που νιώθεις καλά πλέον. Μου απαντάει σε αυτό που της είπα προηγούμενο. Της λέω, εγώ χαίρομαι πολύ για σένα που είχες καλά παιδικά χρόνια, γιατί όντως είναι η καλύτερη πρίκα να έχει καλά παιδικά χρόνια ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας. Είναι καμία σημασία αν οι γονείς του, που του έδωσαν καλά παιδικά χρόνια, είχαν οποιαδήποτε καταγωγή. Καμία σημασία. Σημασία είχε αν έδωσαν αγάπη, στοργή και ασφάλεια. Της λέω, να μπαίνεις στο κανάλι μας, μόνο χρησιμότητα θα έχουν για σένα κάτι τέτοιο. Ποια λέξη προτιμάς να χρησιμοποιήσω, τσιγκάνα ή Ρωμά? Μου λέει τσιγκάνα, αλλά από όσο ξέρω έχει αρνητική σημασία ορίζει αυτές τις λέξεις. Αλλά ό,τι θέλεις, δεν έχω θέμα. Εγώ τα διάβασα ακριβώς όπως μου τα έγραψε η κοπέλα. Πραγματικά δεν γνωρίζω το λίγκο, δεν γνωρίζω τι αρνητική χρειά μπορεί να έχει η λέξη τσιγκάνα. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Και η λέξη Ρωμά είναι ωραία λέξη. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Της λέω, θα σου κάνω ένα βίντεο να ενδυναμωθείς. Και μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και άλλα άτομα που ίσως είναι τσιγκάνοι σε κάποια άλλη μνήμη. Αυτοί είμαστε. Αυτή η κοινωνία είμαστε. Αυτή η κοινωνία είμαστε που καταδικάζουμε παιδιά λόγω της φυλετικής τους καταγωγής. Καταδικάζουμε παιδιά επειδή δεν είναι ελληνικής εθνοτικής καταγωγής και είναι τσιγκάνοι. Τους παίρνουμε στα δικά μας τα παιδιά το μίσος και τους λέμε ότι αν κάνουν παρέα με παιδιά τα οποία έχουν άλλη καταγωγή από τη δική μας θα καταστραφούν. Άθλια. Και άθλιοι εκπρόσωποι αυτής της άθλιας κοινωνίας. Θυμάστε όσοι είστε στο κανάλι ότι πέρσι τον Μάιο είχα νοσηλευτεί σε μια κλινική στην Αθήνα και ήμουν μόνη μου. Ήμουν μόνη μου γιατί δεν το ήξερα ότι θα είχα κάτι τόσο σοβαρό. Νόμιζα πως ήταν μια εξέταση ρουτίνας αυτή η οποία αποκάλυψε ότι πάσχω από την νότο χρόνο. Και ενώ είχα ζητήσει μονόκλινο δωμάτιο, ήταν πλήρης η κλινική και μου έδωσαν κρεβάτι σε ένα δίκτυο.
Δίπλα από μένα ήταν μια κυρία, τσιγκάνη. Έτυχε να αναφέρω ξανά την κυρία αυτή στο βίντεο. Ήταν εκεί με την κόρη της, ήρθε σε κάποια φάση και ο άντρας της. Εγώ ήμουν σε μια πολύ δύσκολη φάση γιατί ήμουν μόνιμη και επίσης επειδή πρέπει να δούμε για την κολονοσκόπηση και την ενδοσκόπηση έπαιρνα ένα φάρμακο που πηγαίνω συνεχώς στην τουαλέτα, ήμουν πολύ δυσκολή. Οπότε σε κάποια φάση όταν έφυγαν οι συγγενείς της γυναίκας αυτής, άρχισα να συνομιλώ μαζί της. Και ήταν ένας πολύ είναι, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος η κοπέλα αυτή. Εύχομαι να είναι καλά, είχε ένα θέμα υγείας που την είχαν μέσα πολύ καιρό και την παρακολουθούσαν. Η γυναίκα αυτή μου έδειξε περισσότερη ενσυναίσθηση, περισσότερο ανθρωπισμό, περισσότερη γλυκύτητα και ευγένεια από ό,τι μου έδειξε οποιοδήποτε άλλος εκεί στην κλινική. Μια πολύ ακριβή κλινική στην Αθήνα Ιδιωτική, με πολύ καλή φήμη, top γιατροί, top νοσηλευτές, top. Αυτή η κυρία Τσιγκάνα ήταν εξαιρετική. Και ένιωσα εκείνο το βράδυ που ήμουν έτσι πολύ δύσκολα ότι είχα δίπλα μου έναν άνθρωπο, μια γυναίκα άγνωστη για μένα μέχρι εκείνη την ώρα, που μοιραστήκαμε λίγο τις ιστορίες μας, τα θέματα της υγείας μας και ένιωσα πολύ όμορφα ότι είχα δίπλα μου έναν ζεστό και καλό άνθρωπο και δεν σκέφτηκα τη στιγμή αν είναι Τσιγκάνα, αν είναι Ρωμά, αν είναι ξέρω εγώ από οπουδήποτε και. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, πηγαίναμε το καλοκαίρι στην κατασκήνωση του κατοχητικού. Οι γονείς μου ήταν υπεύθυνοι της κατασκήνωσης στην Μητροπόλη. Σε μια κατασκηνωτική περίοδο, που ήταν μόνο κορίτσια, γιατί δεν ήταν μουσική κατασκήνωση, ήταν μια περίοδο που έβλεπαν στα γόρια και ήταν στα κορίτσια, ήταν μια συμμαθήτρια μου, ένα παιδί το οποίο οι υπόλοιπες το απέφευγαν γιατί ήταν φτωχιά. Δεν είχαν πολλά χρήματα γονείς, δεν ήταν ευφορή και τα ρούχα της και η εμφάνιση της δεν ήταν από τον υπολείπο. Οι γονείς τους είχαν χρήμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση άρχισαν να την κοροϊδεύουν κάποια άλλα κορίτσια ότι είναι φτύρισσα. Φτύρισσα είναι αυτή που ψήρες. Οπότε εγώ πήγα και την βρήκα, ήταν στην τουαλέτα και έκλαιγε. Οπότε μπήκα μέσα στην τουαλέτα μαζί της και την πήραν καλιά και την παρηγορούσα. Μετά από κάμποση ώρα, έρχεται η μάνα μου, που ήταν και αρχηγός στην Ελλάδα. Και μου λέει, ισχύει αυτό που έμαθα, είναι ότι έμαθα. Πήγες, μου λέει, και αγκάλιαζες την κοπέλα που ψήρες. Την κατασκήνωση του κατηχητικού. Στην κατασκήνωση που μας δίδασκαν την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω, ναι, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Χριστός τι θα έκανε στην κατασκήνωση. Θα θυμάμαι ότι τότε κατάλαβα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, η μάνα μου ήταν και φιλόλογος. Ήταν και η μάνα μου και ήταν και φιλόλογος, ήταν και βοηθός διευθύντρια, ήταν και αρχηγός της κατασκηνώσεως, η παπαδιά. Ότι η μάνα μου ήταν ένας κακός άνθρωπος. Γιατί ήρθε και μου είπε, και τι πήγες και αγκαλιάσεις το κορίτσι της ψήφισης. Δεν μπορούσες να την παρηγορήσεις χωρίς να την αγκαλιάσεις. Ναι, μπροστά μου έκλαιγε ένα παιδί, θα μου πείτε και εσείς την ίδια ηλικία. Ένιωθα όμως ότι ήταν ένα παιδί. Έκλαιγε μπροστά μου ένα παιδί με μια ολόκληρη κατασκήνωση, έξω από 80 κορίτσια, όπως έδωσα 50 κορίτσια την κοροϊδεύω. Και εγώ νιώθω ότι εκείνο το παιδί που πήγε κλείστηκε μέσα στην τουαλέτα και έκλαιγε ότι είχε ανάγκη να νιώσει μια φιλή. Δεν με νοιάζει. Ούτε αν ήταν φτωχιά, ούτε αν δεν φορούσε ωραία ρούχα, ούτε αν είχε ψήρες και κολλούσα. Ούτε ψήρες είχε, ούτε κόλλησα ψήρες. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου πώς μπορεί οι άνθρωποι να είναι τόσο κακοί. Ο ρατσισμός είναι κακή, ο σεξισμός είναι κακία, ο μισογυνισμός είναι κακία, ο μισανδρισμός είναι κακία, κακή αναρκισισμό. Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου, δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου, γιατί γνωρίζω ότι ζούμε ανάμεσα σε αναρκισιστές και ζούμε στην εποχή της κακίας και του φθόρου. Να μην δουν μια οικογένεια με παιδιά. Να μην δουν μια οικογένεια με παιδιά. Ή οποιαδήποτε οικογένεια. Από ό,τι καταλαβαίνετε και από ό,τι κατάλαβα και εγώ βλέποντα τη φωτογραφία της κοπέλας, η οικογένεια της είναι καλά κοινωνικο-οικονομικά. Και
Το παιδί τους πάει στο σχολείο, έχει όνειρα για να σπουδάσει, έχουν οικονομική επάρκεια και για να πηγαίνει το παιδί τους στο σχολείο και για να πηγαίνει το παιδί τους στη top ψυχολόγο της πόλης του. Το παιδί τους δεν είναι αλυτάκι, το παιδί τους δεν πουλάει ναρκωτικά. Εγώ πάντως, οι μόνες περιπτώσεις που συνάντησα παιδιά που έκαναν παραβατικότητα και εγκληματικότητα τον καιρό που είχα το γραφείο και μου έφερναν εκείνους ήταν όλοι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν γνώρισα κάποιον να μην ήταν Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ναι, καλές οικογένειες, καλά παιδιά. Και τα έπαιρναν και τα πουλούσαν και τα έκαναν και όλα. Κανονικά. Θα μου πείτε στην Κύπρο δεν έχει τσιγάρο. Όχι, δεν έχει. Στην Κύπρο, στις περιοχές που ζούμε εμείς, στις ελεύθερες περιοχές, δεν υπάρχει μειονότητα τσιγάρο. Ή αν υπάρχουν, είναι λίγοι, δεν υπάρχει σαν κοινωνική ομάδα. Έχουμε όμως άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες βιώνουν κοινωνικό ρατσισμό, όπως είναι οι Πόντιοι, για παράδειγμα. Ελληνοπόντιοι. Και το έχω πει πολλές φορές, ότι όταν είχα το γραφείο στην Πάφο, που στην Πάφο, την πόλη της καταγωγής μου στην Κύπρο, υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ομοέθνια, Ελληνοπόντιο. Τα καλύτερα παιδιά στα σχολεία που δούλευα, οι καλύτεροι γονείς, οι καλύτεροι θεραπευόμενοι ήταν οι πόντιοι. Που όλοι τους είχαν για άχθος τους. Ναι, μπορεί σε μια κοινότητα, μπορεί σε μια μειονότητα κοινωνική, να υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποιες μονάδες, οι οποίες να έχουν εγκληματικότητα, να έχουν παραβατικότητα, να έχουν κακή συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έρχεται από εκείνη την κοινότητα, ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Να μην ξεχωρίζουμε το δέντρο από το δάσος. Είσαι δέντρο που έρχεσαι από αυτό το δάσος, έχεις όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε μέσα στο ηλίθιο μυαλό μας για εκείνο το δάσος. Είσαι τσιγκάνα, άρα δεν πας στο σχολείο, άρα αλυτεύεις, άρα παρανομείς, άρα παραβατείς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το ξεκαθαρίζω. Είμαι υπέρ της νομιμότητας. Είμαι υπέρ του να δουλεύουν οι άνθρωποι, να πληρώνουν τους φόρους τους, να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Όχι όμως να είναι εντάξει οι άνθρωποι και εμείς να ερχόμαστε και να λέμε, τα λέω είναι εντάξει εννοώ, να είναι εντάξει ως προς τις νομικές τους υποχρεώσεις και ως πολίτες της χώρας να είναι ένομοι. Γιατί είναι παράνομο να μην στέλνεις τα παιδιά στο σχολείο, για παράδειγμα. Όχι όμως να ερχόμαστε και να λέμε, α, ανήκεις στους τσιγκάνους, σίγουρα είσαι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Η άλλη λέξη προσβλητική, δεν θέλω να πω. Δεν ξέρω πώς έγινε η προσβλητική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Θέλω στα σχόλια να μου γράψετε τη γνώμη σας. Αν πιστεύετε ότι αν ένα παιδί γεννηθεί με τσιγκάνικο αίμα, γεννηθεί Ρωμά, είναι καταδικασμένο. Και ποιος είναι αυτός που το καταδικάζει? Τι το καταδικάζει? Η καταγωγή του ή οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα? Η κακία που ακακοί άνθρωποι, ναρκισσιστές άνθρωποι, άθλοι άνθρωποι, τσογλάει ειλικρινά, ρίχνουν πάνω σε αθώους ανθρώπους. Γιατί νομίζετε ασχολούμαστε όσοι είμαστε ανθρωπιστές ψυχολόγοι και όσοι είμαστε ψυχολογημένοι ψυχολόγοι με τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε κοινωνικές μειονότητες? Ξέρετε γιατί ασχολούμαστε? Ακόμη και αν εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη μειονότητα. Για παράδειγμα, μιλάω συνεχώς για τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, παρόλο που είμαι straight, καρα straight. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ως ψυχολόγος γνωρίζω ότι τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δημιουργούν πολλαπλά τραύματα στα πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μια κοινωνική μειονότητα και αυτά τα τραύματα τα ταλαιπωρούν και αυτή η κακοποίηση που υφίστανται από τον μπούλι και την ομοφοβία που διέχονται, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, έχουν ως αποτέλεσμα να τους προκαλούν τεράστια συναισθηματικά ζητήματα, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και να ταλαιπωρούνται αυτοί και ίσως να ταλαιπωρούν και άλλους αν η επιλογή του στο τραύμα είναι ο δρόμος της κακίας και όχι της αρετής. Εδώ σε αυτό το κανάλι έχουμε πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που τραυματίζονται ψυχικά, οι άνθρωποι που βιώνουν bullying, οι άνθρωποι που μεγαλώνουν με μια συλλογή τραυμάτων,
Έχουν δύο επιλογές. Ή να πάρουν αυτή τη συλλογή ως έναυσμα για να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, να αποκτήσουν πνευματικότητα και για να γίνουν καλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα κάνουν ποτέ ξανά το ίδιο σε άλλους, ή να πάρουν τον δρόμο της κακίας που να αρχίζουν να τιμωρούν τους άλλους για την κακία που δέχτηκαν ήδη. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Ότι αν ρίχνουμε σπόρους μίσους προς τα έξω και αν τραυματίζουμε τους ανθρώπους, είναι πολύ πιθανόν, είναι σίγουρο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τραυματιστούν, είναι πολύ πιθανόν να περάσουν πολύ άσχημα ψυχολογικά, να αντιμετωπίζουν άγχος, κατάθλιψη και ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας, ψυχικά και σωματικά, και είναι επίσης πολύ πιθανόν να γίνουν αντιδραστικοί και να γίνουν και παραβατικοί. Το ίδιο ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Όταν ένας άνθρωπος δέχεται bullying, όταν ένας άνθρωπος κακοποιείται, σίγουρα δεν θα είναι καλά μετά, και αναλόγως με το πώς θα διαχειριστεί το τραύμα του και τον bullying που δέχεται, θα εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, πληγωμένο, τραυματισμένο που θα βασανίζεται ο ίδιος, ή θα εξελιχθεί σε κάποιον ο οποίος θα βασανίζει τους άλλους. Θέλουμε να εκλείψει η κακία από την κοινωνία μας? Θέλουμε να εκλείψει ο ναρκισισμός? Θέλουμε να εκλείψει η σκοτεινιά και η μαυρίλα? Πρέπει να σταματήσουμε να ασκούμε bullying, να ασκούμε ρατσισμό, να ασκούμε σεξισμό και να διαφοροποιούμε τους ανθρώπους και να φερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους με αγάπη και καλοσύνη, και ακόμη και όταν μας φέρονται άσχημα, εμείς να τους αποκλείουμε, να τους βγάζουμε από τη ζωή μας, αλλά να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να γινόμαστε κι εμείς κακοί όπως αυτούς. Κορίτσι μου, θέλω αυτό το βίντεο να το φυλάξεις και να το παρακολουθείς κάθε φορά που θα συναντήσεις τον δρόμο σου. Είναι έναν παλιάνθρωπο, ο οποίος είτε θα σου πει με λόγια, είτε θα σου πει με εκφράσεις προσώπου. Πολύ ωραία περιέγραψε στο Νέκινγκ και στις εκφράσεις του προσώπου, τη σήκωνε τα φρύδια της αυτή, είναι το καλούμενη, λεγόμενη, top ψυχολόγος της πόλης σου. Κάθε φορά που κάποιος θα έρθει να επαναλάβει σε σένα αυτή την κατάραστη ουσία. Γιατί με βάση το φαινόμενο της αυτοκτηρούμενης προφητείας, αν πιστέψεις αυτά που σου λένε, ότι επειδή είσαι τσιγκάνα θα καταστραφείς και δεν έχεις μέλλον, εάν τα πιστέψεις, τότε είναι πολύ πιθανό να τα πάθεις, όχι επειδή είσαι τσιγκάνα, αλλά επειδή σε έκανα να τα πιστέψεις. Μην αφήσεις κανέναν να σου ψαλιδίσει τα φτερά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σε πείσει ότι δεν αξίζεις. Να σε πείσει ότι δεν έχεις μέλλον. Εγώ σε σένα είδα μια πανέξυπνη κοπέλα, πολύ συγκροτημένη, με πολύ λογική σκέψη, ξεκάθαρη έκφραση. Είδα έναν άνθρωπο που θα χαρώ πολύ να μου στέλνεις μήνυμα μια φορά το χρόνο, όταν είμαι κόρη. Να μου λες τα νέα σου, γιατί τον νιώθω πως θα τα πας μπροστά στη ζωή σου. Έχεις όλη μου δουλειά. Και προειδοποιώ ότι σχόλια ρητορικής μίσους στα σχόλια πολύ πιθανό να τα βάλω σε απόκριψη. Θέλω την αγάπη μου σε όλους τους αγωνιστές του σκοτώθ, τους ανθρώπους που επιμένουν να είναι καλοσυνάδοι, να είναι άνθρωποι, παρόλο που ζουν σε τέτοιους χαλωτούς καιρούς. Μοιραστείτε αυτό. Μοιραστείτε το, δείξτε το στα έφηβα παιδιά σας, δείξτε τους ανθρώπους που θα νιώσουν ανακούφιση παραπάνω.